Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS σημερινή. Η φετινή χρονιά σηματοδοτείται από την μείωση που παρατηρείται στις νέες διαγνώσεις του HIV κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2021. Οι κοινότητες βρίσκονται στο επίκεντρο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης για πρόληψη κατά του AIDS. Μία τέτοια δράση πραγματοποίησε το Κέντρο Κοινότητας Δημουκό με την οργάνωση κατά του AIDS Θετική Φωνή σήμερα το πρωί στην πλατεία Κονίτσης. Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS η σημερινή και βλέπουμε ότι εδώ το Κέντρο Κοινότητας έχει στήσει ένα πάγκο ενημέρωσης για την ημέρα αυτή, μοιράζοντας προφυλακτικά εδώ στην κοινωνία μας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε το μήνυμα καταρχήν αυτής της ημέρας. Καλημέρα, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που είστε στο πλάι μας για αυτή τη δράση. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ΚΟ σήμερα, σε συνεργασία με τη Θετική Φωνή, τον Σύλλογο Ολοθετικών της Ελλάδας, βρίσκεται στην πλατεία Κονίτσης για να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να μοιράσει έντυπο υλικό και προφυλακτικά στον κόσμο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα και θέλουμε γενικά το Κέντρο Κοινότητας, μιας και έχει μια γκάμα από αρμοδιότητες, να συνεχίσει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία σε διάφορα θέματα κοινωνικά. Γενικότερα η προσέλευση του κόσμου θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έτσι ενδιαφέρονται για να ενημερωθούν σωστά και κατά πόσο γνωρίζουν τελικά τι χρειάζεται να υπάρξει από θέμα έτσι προστασίας για το είναι αυτή την αρρεστέλεια. Είχαμε ένα άγχος σήμερα αν θα έχει κόσμο και λόγω του καιρού, αλλά γενικά υπάρχει κίνηση στην πλατεία, οπότε ο κόσμος ενημερώνεται. Λέμε δύο λόγια σχετικά με την ημέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του HIV και βλέπουμε ότι ο κόσμος γνωρίζει, είναι ενημερωμένος, γιατί το HIV υπάρχει χρόνια, οπότε έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις ανά τον κόσμο κατά καιρούς και βλέπουμε ότι είναι ενήμερος και γνωρίζει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ποια είναι η θετική φωνή που θέλετε να δώσετε σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS? Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη και το κυριότερο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για να μην μεταδίδεται το ιός είναι η χρήση του προφυλακτικού. Επίσης, εκτός από την πρόληψη, είναι κιόλας να καταρρύψουμε τις διακρίσεις που δέχονται τα άτομα με HIV, γιατί αυτή η ασθένεια δεν είναι πλέον θανατική καταδίκη όπως πιστευόταν παλιότερα. Έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής όταν παίρνουν τα φάρμακά τους και μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Αλλά συνεχίζουν να δέχονται διακρίσεις λόγω της μεγάλης άγνοιας που υπάρχει για τον τρόπο που μεταδίδεται ο ιός. Θεωρείτε ότι υπάρχει έτσι ακόμα άγνοια για αυτό το θέμα? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη άγνοια, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί τότε που αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα του HIV τη δεκαετία του 80, ήταν πολύ μικρό το προσδόκιμο επιβίωσης και όλοι πιστεύαν ότι άμα κολλήσεις θα πεθάνεις αυτό. Ποιες είναι συμβουλές έτσι που δίνετε στη νέα γενιά, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν για να προστατευτούν? Σίγουρα η χρήση του προφυλακτικού είναι το κυριότερο εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όταν κάνουμε χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, δεν χρησιμοποιούμε βελόνες αλωνών, δικές μας. Επίσης, ο ιός μεταδίδεται κιόλας με κάθετη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί, αλλά αυτό ευτυχώς πλέον δεν παρατηρούνται περιπτώσεις. Και επίσης, το πρώτο δεκάμηνο του 2021 έχουν καταγραφεί περίπου 400 κρούσματα. Υπάρχει δηλαδή κάποια έρευνα που να δείχνει ότι έχει μειωθεί αυτό το ποσοστό? Ναι, έχει μειωθεί, αλλά ακόμα δεν το λέμε με σιγουριά γιατί δεν έχει τελειώσει το έτος και δεν έχουμε πλήρη τα στοιχεία, αλλά έχει παρατηρηθεί μια μικρή μείωση. Όμως ακόμα υπάρχει, 40 χρόνια έχουν περάσει και ακόμα υπάρχει αυτή η επιδημία. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι κυρίως με τη σεξουαλική επαφή που μεταδίδεται ο ιός και εκεί είναι που πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Κυρίως σε ποιες ηλικίες είναι αυτές οι οποίες είναι έτσι να το θέσουμε και όπως ως επίφοβες? 20 με 39 περίπου εκεί είναι που είναι λίγο πιο ψηλά τα ποσοστά που εμφανίζονται και κυρίως σε άντρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άντρες. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι δεν μπορούν να κολλήσουν και οι γυναίκες. Κυρία Καβαδά, να σας ρωτήσουμε αν υπάρχουν στοιχεία για αν υπάρχουν άτομα που νοσούν από AIDS εδώ στο νησί μας. Ο ιός του HIV είναι παντού. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανένα τόπο ή κανένα μέρος. Μιας και το Κέντρο Κοινότητας ασχολείται με τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, έχουμε δει ότι υπάρχουν ασθενείς στο νησί.
Έχουμε στοιχεία έτσι τον αριθμό ή δεν είναι? Είναι πολύ μικρός αριθμός. Πολύ μικρός. Ναι, είναι πολύ μικρός αριθμός. Υπάρχουν γενικότερα, γίνονται ενημερώσεις έτσι σε ευαίσθητες ηλικίες, όπως είναι οι ηλικίες του γυμνασίου και του λυκείου, παιδιά που χρειάζεται να ενημερωθούν γιατί είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία? Όπως είπα και πριν, πλέον η κοινωνία μαθαίνει και από το ίντερνετ και από τα σχολεία, είναι πιο ευαισθητοποιημένη. Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος και προσπαθούμε να μην είναι πλέον ταμπού ο ιός του HIV, γιατί το κοινωνικό στίγμα, ειδικά και τώρα, είναι πολύ σε έξαρση, θα λέγαμε. Οπότε είναι καλό το ότι ενημερωνόμαστε. Το κέντρο κοινότητας μπορεί να μπει σε σχολεία και να ενημερώσει τους μαθητές? Το κέντρο κοινότητας μπορεί να μπει στα σχολεία με μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα από την αρχή, να εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΠ. Και μετά μπορεί να μπει στα σχολεία και να κάνει δράση ευαισθητοποίησης. Πού μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει κάποιες πληροφορίες και να ακούσει μια θετική φωνή? Λοιπόν, η θετική φωνή, όπως είπα, βρίσκεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει το site, το οποίο είναι το positivevoice.gr. Εκεί μπορεί να βρει πάρα πολλές πληροφορίες, καθώς και τα αντίστοιχα checkpoints που μπορεί να κάνει τεστ για την ανίχνευση του ιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση που κάποιος υποψιάζεται ότι μπορεί να, καλό θα είναι να επικοινωνήσει μαζί τους και οι άνθρωποι εκεί είναι πάντα κοντά στον κόσμο να το βοηθήσουν.